Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη σημερινή διαδικασία που ερχόμαστε για την ψήφο εμπιστοσύνης, με αφορμή ένα γεγονός. Το κυριότερο γεγονός όμως είναι η ανάγκη να επιτηθεί δημοκρατία και η διαφάνεια μιας προγραμματικής διακυβέρνησης μέχρι την ολοκλήρωση της περίοδου που έχουμε λάβει την εντολή από τον Σεπτέμβριο του 2015. Ένα πρόγραμμα πολιτικό που εκτελείται και έχει κατατεθεί το Σεπτέμβριο του 2015 και το θέμα είναι αν θα συνεχίσει να εκτελείται αυτό το πρόγραμμα ή αν θα σταματήσει. Το πρόγραμμα του 2015 το οποίο το καταθέσαμε, έχει σημασία να αναφέρω μερικά πράγματα, αφορούσε καταρχήν την προσπάθεια, λέγαμε τότε, για την επιτυχή έξοδο της χώρας από τα μνημόνια με όλη την κοινωνία όρθια και χωρίς όρους και προϋποθέσεις, κάτι το οποίο, όπως όλοι ξέρουμε, έχει επιτευχθεί. Το επόμενο ήταν η παραγωγή και ανασυγκρότηση της χώρας με δίκαιη ανάπτυξη, ισόρροπη ανάπτυξη, περιφερειακή ανάπτυξη, με προστασία του δημόσιου πλούτου, του δημόσιου χώρου και αναπροσαρμογή του παραγωγικού μοντέλου και με μια στροφή στην οικονομία της γνώσης. Παρακάτω, είχαμε για την ανασυγκρότηση του κράτος με διόρθωση των αδικιών, για περισσότερη λειτουργικότητα υπέρ του πολίτη και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων. Στη διατήρηση και διεύρυνση των εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, στην στήριξη και την επέδοση του κοινωνικού κράτους, δηλαδή υγεία, κοινωνική πρόνοια και παιδεία, και στην γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και δια αυτής αναβάθμισης την αναπτυξιακή της προοπτική. Για το τι πετύχαμε, αν πετύχαμε αυτά τα τρία χρόνια, μιλούν οι αριθμοί, οι ίδιοι οι εταίροι και βεβαίως τα παραδείγματα. Έχουμε ένα σημαντικός αριθμός είναι η ανεργία, όπου η ανεργία αυτά τα τρία χρόνια έχει πέσει σχεδόν κατά 10 μονάδες, περίπου ευνοήθηκαν, βρήκαν εργασία δηλαδή 340.000 νέοι εργαζόμενοι. Έχει αυξηθεί το ΑΕΠ σημαντικά, κοντεύει τα 10 δις. Το κυριότερο όμως είναι ότι σταμάτησε ο φαύλος κύκλος της καθοδικότητας και της κατακόρυφης πτώσης του ΑΕΠ. Έχει ρυθμιστεί το χρέος και αυτό είναι σημαντικό. Έχει ρυθμιστεί καταρχήν για τα επόμενα 4 χρόνια μέσα από το μεσοπρόθεσμο και έχουμε ήδη ένα μαξιλάρι 30 δις ευρώ συν την πρόσβαση στις, τη δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές, συν τα εμπεδομένα πλέον και όχι στα χαρτιά πλεονάσματα τα οποία μας δίνουν δυνατότητα να συμπεριφερθούν ανάλογα τα επόμενα χρόνια. Μας δίνει δηλαδή δυνατότητες αλλά και επιλογές και βεβαίως πέραν του 22 την δεκαετή ρύθμιση του χρέους ώστε όπου δεν θα πληρώνουμε το κοχρεολίσια για την επόμενη δεκαετία. Μέχρι με λίγα λόγια, μέχρι το 2032. Έχουμε κάτι το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό και το θεωρούμε όλοι μας σημαντικό επίτευγμα αυτής της κυβέρνησης μέσα σε περιόδους πραγματικά δύσκολης δημοσιονομικής προσαρμογής, που είναι η δυνατότητα 2,5 εκατομμυρίων πολιτών, ανασφάλιστων πολιτών, να συμμετέχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας χωρίς καμία μα καμία προϋπόθεση. Έχουμε στηρίξει την πρώτη κατοικία με επιδότηση ενοικίου, έχουμε ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού και έχουμε επιτύχει σημαντικές αλλαγές ευνοϊκές για τη ρύθμιση μέσω των τραπεζών στα κόκκινα δάνεια. Βέβαια, αυτό τα κόκκινα δάνεια παραμένει ένας τομέας ο οποίος χρήζει περισσότερης επιθετικής πρωτοβουλίας σε αυτό το ζήτημα. Ταυτόχρονα αυτή την περίοδο που συζητάμε, έχουμε και τη διαμόρφωση, που απαιτείται με λίγα λόγια, η διαμόρφωση του προγραμματικού πλαισίου της νέας διακυβέρνησης μετά το μνημόνιο και αυτή ακριβώς η περίοδος είναι η περίοδος όπου θα εκολαφθούν, πρέπει να εκολαφθούν και να εμπεδοθούν οι νέες δυνατότητες για τις νέες εποχές, άρα και οι νέες πολιτικές συμμαχίες, οι οποίες πρέπει να είναι σε μια προοδευτική, δημοκρατική και δίκαιη κατεύθυνση. Στη νέα εποχή, που χαρακτηρίζεται από το τέλος των μνημονίων και το τέλος του καθοδικού κύκλου της οικονομίας, ήδη από τον προϋπολογισμό του 2019 έχουμε για πρώτη φορά έναν επεκτατικό προϋπολογισμό τουλάχιστον κατά ένα δις. Επομένως, έχουμε εμπεδώσει τη μείωση της φορολογίας για το 2019, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, τη μείωση του έμφυα σημαντικά. Έχουμε μία νέα στεγαστική πολιτική η οποία έρχεται σε αντικατάσταση του νόμου Κατσέλη και αυτή θα αφορά την επιδότηση ενοικίων, ειδικά για την πρώτη κατοικία. Έχουμε τις προσλήψεις στο δημόσιο κατά ένα προς ένα και έτσι περνάμε στις 10.000 εργαζόμενους, μόνιμους εργαζόμενους του δημοσίου στην παιδεία και θα ακολουθήσουν και μια σειρά άλλη τομείς.
το κομμάτι που μας ενδιαφέρει και πραγματικά μας διάνοιξε τις δυνατότητες, τις αναπτυξιακές, είναι η ίδια και η πολιτική ισχύς και η θέση της χώρας. Το αναπτυξιακό μοντέλο τις τελευταίες δεκαετίες στηρίχτηκε σε ένα πελατειακό κράτος, κυρίως σε επιλογές ξένων, σε συνδυασμό με κάποιες δικές μας ελίτ, με ξεπερασμένα και μη βιώσιμα παραγωγικά μοντέλα, στηρίχτηκε σε ένα κυρίως περίπλευστο κράτος, με συγκεκριμένους λίγους συμμάχους και βοηθούς, και άρα ήμασταν πάντοτε ελεγχόμενοι. Η κυρίαρχητα οικονομική πολιτική τάξη που διαμορφώθηκε στη χώρα μας ήταν επομένως εθισμένη και βολεμένη σε αυτό το στρεβλό, το ελλιπές και εθνισυγενές οικονομικό περιβάλλον, και αυτή ακριβώς η διαδικασία οδήγησε τη χώρα μας στην καταστροφή. Με λίγα λόγια, το αναπτυξιακό μοντέλο έφθινε παράλληλα και σε συνάρτηση και με την εξάρτηση, αλλά και με τον γεωστρατηγικό μας εγκλωβισμό. Εμείς αυτό ακριβώς, σύνολα τα άλλα, το αλλάξαμε και αυτό το μοντέλο το αλλάξαμε, προσδίδοντας μέσω της γεωπολιτικής μας, το γεωπολιτικό μας πλέον εκτιμάτων, ωφέλεια και υπεραξία στη χώρα. Μέσα πολιτικές πολυδιάστατες, βάσει του διεθνούς δικαίου, ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητα σε μια ασταθή περιοχή. Η Μακεδονία λοιπόν και Θράκη, Βόρεια Ελλάδα δηλαδή, παρέμειναν μέχρι πρόσφατα απλώς περιφέρεια ενός εθνικού κέντρου. Με βάση αυτό το μοντέλο, η Μακεδονία και η Θράκη, αντί να είναι πρωταγωνίστρια της ευρύτερης βαλκανικής ενδοχώρας, διότι ακριβώς η βαλκανική είναι ενδοχώρα αυτών των περιοχών, και αντί να είναι η ατμομηχανή μιας νέας ανάπτυξης και συνανάπτυξης στη βαλκανική, και θα μπορούσε πράγματι και θα γίνει τελικά να είναι μια κρίσιμη παράμετρος για μια βιώσιμη οικονομία σε εθνικό επίπεδο. Η αγωγή, τα απιστημέν, IGB, οι υδρογονάθρακες, οι επενδύσεις στις μεταφορές εγκαθιστούν μια νέα, μια διαφορετική χώρα που σε συνδυασμό με τις διεθνείς σχέσεις αναβαθμισμένες, Νοτιοανατολική Μεσόγειο, Βαλκανική, σύν τις μεγάλες νέες δυνάμεις Ρωσία-Κίνα, μιας χώρας που ήδη είναι στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διανοίγουν τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης με βάση αυτό το ενεργητικό και επιτακτικό σχέδιο, το οποίο εμείς επεξεργαζόμαστε, δουλεύουμε και εργαζόμαστε τα τελευταία 3,5 χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν εντάσσεται η Συμφωνία Επίλυσης μιας διαφοράς στα πλαίσια πάντοτε του ΟΗΕ. Και μιλάω για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μια συμφωνία που κάνει δύο κυρίως πράγματα, τα οποία δεν το έχω ακούσει να τα λέμε συχνά. Πρώτον, αλλάζει το σύνταγμα, το συνταγματικό όνομα της ΦΥΡΟ. Δεύτερον, καταγεί όλα εκείνα τα άρθρα του συντάγματος που παράγουν αλυτρωτισμό σε βάρος της χώρας μας κυρίως, αλλά και επομένως εγκαθιστούν την ειρήνη. Επίσης, λύνονται ζητήματα που αφορούν την ιστορικότητα της ελληνικής Μακεδονίας και το ζήτημα της γλώσσας τους, η οποία ορίζεται ως γλώσσα νότιο-σλαβική. Αυτή λοιπόν η ειρηνική προοπτική των Βαλκανίων, με δημοκρατία, με κράτος δικαίου, η αυτή ευρωπαϊκή προοπτική δηλαδή, ευνοεί ιδιαίτερα τη χώρα μας και πρωτίστως ευνοεί τη Βόρεια Ελλάδα. Διότι διανοίγονται τεράστιες προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης, την εγκαθιστά πλέον τη Βόρεια Ελλάδα σε ένα ευρύτερο επίκεντρο βαλκανικής, από εκεί που ήταν μια περιορισμένη περιφέρεια της χώρας μας. Αυτό ακριβώς είναι ο πατριωτισμός. Η αγάπη για τη χώρα μας, για την ανάπτυξη και το μέλλον της, με σεβασμό στην πατρίδα των άλλων. Κύριε συνάδελφε. Τελειώνω, κύριε πρόεδρε. Υπάρχουν ακόμα τρεις εκκρεμότητες τις οποίες αυτή η διακυβέρνηση θέλει να συνεχίσει, και είναι η συνταγματική αναθεώρηση, κυρίως ο νόμος περιευθύνησης υπουργών, αλλά και η εγκατάσταση απλής αναλογικής σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής. Η διαθέτηση των σχέσεων κράτους-εκκλησίας, σημαντική θεσμική παρέμβαση, και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτά τα πράγματα και αυτό το πολιτικό σχέδιο είναι μια στέρεα πολιτική βάση για τη νέα πολιτική περίοδο που διανοίγεται μπροστά μας. Είναι αυτή που θα ελευθερώσει τον μέλλον, και σε αυτή τη νέα εποχή η αριστερά έχει και θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας.